Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου άνοιξε και πάλι τις πύλες του στο ελληνικό κοινό. Οι περισσότερες ταινίες είναι κοινωνικές, για να θυμηθούμε και τα παλιά ράφια των βίντεο κλαμπ. Καταπιάνονται με τα προβλήματα της σύγχρονης Γαλλίας. Στο πρόγραμμα προβάλλεται και η νέα ταινία «Ανάμεσα σε δύο κόσμους» με την Ζιλιέτ Μπινός, μιλάει στην ΕΡΤ. Η πρεμιέρα έγινε με το πολυαναμενόμενο Άιφελ και οι προβολές θα συνεχιστούν ως και την Τετάρτη στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Ο πύργος του Άιφελ και η ιστορία του ανθρώπου που τον σχεδίασε άνοιξαν το Φεστιβάλ του Γαλλόφωνου Κινηματογράφου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. C'est un monument qui appartient ou à un imaginaire ou à un monument qu'on a déjà visité dans sa vie. Et le challenge de ce film était de réussir à promettre ou proposer un nouveau regard ou en tout cas de proposer une nouvelle histoire derrière ce monument que tout le monde connaissait depuis si longtemps. Η πικρίδια σκεδαστική κομμωδία για το σύστημα υγείας στη Γαλλία αλλά και την πολιτική κατάσταση με τίτλο «Τα συντρίμια» θα προβληθεί στον προγραμματισμό. Yes, I think humor is a weapon, as a matter of fact. En effet, le rire c'est quelque chose qui se partage et qui unit. Donc forcément c'est un pouvoir suprême. Ανάμεσα σε δύο κόσμους θα βρεθεί η Ζιλιέτ Μπινός, υποδιόμενη μια συγγραφέα που γίνεται καθαρίστρια για να βιώσει τις ζωές των ηρώων των βιβλίων της. It wasn't difficult to understand. Because you just they verbalize very easily what's going on in their lives, and they love sharing about their intimacy, their everyday basic life, their home, you know, family lives as well. Με αντίστοιχο κοινωνικό προσανατολισμό και το full time, καταγράφει τις δυσκολίες έβρεσης και συντήρησης εργασίας στη Γαλλία. I didn't want to have any antagonist, but I knew that she would have to do some moral choice to be able to go through her days. And of course, sometimes it means, you know, making bad choices, but I don't judge the character for that. Σε λίγες μέρες το full time ανοίγει και στις ελληνικές αίθουσες, αλλά και σε γνωστή πλατφόρμα. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε με αθλητικά.